Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ένα Live News. Έως και τις 9 θα είμαστε μαζί. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από τα θέματα των συνεχών προκλήσεων από την γειτονική Τουρκία, των υπερπτήσεων και την κατάσταση στον Εύρο. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνητικών Προγραμμάτων Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, διότι ακούσαμε το πρωί ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει επιχείρηση του Ερντογάν στον Εύρο. Κύριε Φίλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, σας άκουγα το πρωί στο Sky και λέγατε ότι δεν αποκλείεται επιχείρηση Ερντογάν στον Εύρο. Τι ακριβώς εννοείτε? Αυτό το οποίο είπα, για να το διευκρινίσω, ναι, ίσως αποδόθηκε λάθος σε μια ερώτηση μια συναδέλφου σας. Αν μπορεί να έχουμε επανάληψη του Εύρου στο Αιγαίο, είπα ότι ως προς το Αιγαίο υπάρχει αυτό το σενάριο και θα κριθεί από το πώς θα πορευτούν οι διαπραγματεύσεις και τι κατάληξη θα έχουν μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ως προς τον Εύρο, θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος, τόσο η πληροφόρησή μου όσο και η εκτίμησή μου, ναι, μετά την επικράτηση της ελληνικής πλευράς και αυτή την διπλωματική σφαλιάρα την οποία έφαγε η Τουρκία, ναι, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε επανάληψη του φαινομένου του περασμένου Μαρτίου, των αρχών δηλαδή του περασμένου Μαρτίου. Ωραία. Η Τουρκία νομίζω ότι πήρε το μάθημά της. Ο Εύρος, παρά το γεγονός ότι δεν είναι εύκολη η φύλαξή του, αν μη τι άλλο μπορεί να φυλαχθεί αποτελεσματικότερα από τα θαλάσσια σύνορα, ναι, οι ελληνικές αρχές επέδειξαν αποτελεσματικότητα και ετοιμότητα όταν η Τουρκία προσπάθησε να μας εκμηδιάσει, και παρά το ότι τόσο ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ο Σοϊλού, όσο που ήταν και ο εμπνευστής της ιδέας να προχωρήσει με την μετακίνηση 15-20.000 ανθρώπων προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα, με την πρόθεση βέβαια να περάσουν στην πλευρά της Ελλάδος, τόσο λοιπόν ο Σοϊλού, όσο και ο Ερντογάν, όσο και ο Τσαβούσογλου, ο Υπουργός Εξωτερικών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα αυτοί οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στον Εύρο, θεωρώ ότι μπλοφάρουν. Δεν πιστεύω δηλαδή ρεαλιστικά ότι μπορεί να δούμε το, ναι, αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τις σκηνές και τις εικόνες που είδαμε. Ναι, μετανάστες δεν είδαμε, κύριε Φίλη. Ωστόσο, είδαμε έτσι μία πρόκληση από την τουρκική στρατοχωροφυλακή με πυροβολισμούς. Υπήρξε μία ένταση. Έχετε δίκιο. Να σας πω κάτι όμως. Να μπούμε λίγο στην ψυχολογία τους. Ναι. Επιχείρησαν να μας εκμηδιάσουν. Απέτυχαν παταγωδώς. Εκτέθηκαν απέναντι στον ευρωπαϊκό και διεθνή παράγοντα. Είχαμε Ευρωπαίους, τους ουσιαστικά θεσμικούς εκφραστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έρχονται στην περιοχή και να διαπιστώνουν οι δύο σώμαθοι την προσπάθεια αυτή της Τουρκίας. Δεν νομίζω ότι μπορώ να εντός εισαγωγικών κακολογήσω κάποιους, οι οποίοι, ναι, αισθάνονται το βάρος της ήττας και αντιδρούν με τρόπο σπασμωδικό. Προφανώς και τους κακολουθούν όταν προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Το λέω με δυστυχικό, ναι, τρόπο και ηρωνικό. Οπότε δεν νομίζω στην πραγματικότητα ότι εκτός από τέτοιου είδους μεμονωμένα περιστατικά μπορεί να έχουμε μια απόπειρα μαζικής εισόδου εκ νέου το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε όμως από το Αιγαίο, έχουμε, ναι, από τη θάλασσα κάποιες προσπάθειες μετακίνησης μεταναστών. Ευτυχώς μέχρι στιγμής αποτρέπονται. Ναι. Περιορισμένες για την, ναι, ώρα, τόσο γιατί η ελληνική και αποτρεπτική ισχύς έχει ισχυροποιηθεί, όσο και επειδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει εκλουστραμένο το βλέμμα της και δεν, ναι, είναι παρά μόνο στην πανδημία και κυρίως στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στην τουρκική οικονομία, η οποία ήδη, ναι, τότε το ξέσπασμα της, του COVID-19, της κρίσης ας πούμε, του κορονοϊού. Οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια να προβούν σε τέτοιες ενέργειες, σύν το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, ξαναλέω αυτή τη στιγμή και με μεγάλη επιφύλαξη, ναι, υπάρχει μια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη μεταξύ, ναι, Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι Τούρκοι δεν θέλουν να κάνουν ενέργειες οι οποίες θα φέρουν πίσω αυτή τη διαπραγμάτευση. Αν βέβαια δεν ικανοποιηθούν οι επιδιώξεις τους κατά τη διαπραγμάτευση αυτή, τότε διόλου δεν αποκλείεται να δούμε και πάλι ορδές μεταναστών και προσφύγων να προσπαθούν να περάσουν από τα τουρκικά παράλια στα ελληνικά νησιά. Πάντως οι υπερπτήσεις συνεχίζονται πάνω από το Αιγαίο, κύριε Φίλη.
Οι υπερπτήσεις συνεχίζονται πάνω από το Αιγαίο και αυτές έχουν ελαττωθεί τις τελευταίες μέρες και αυτό αποδίδεται στην κοινή. Από ό,τι έχουμε συνηθίσει, προσπάθεια. Αλλά δεν σταματούν. Όχι. Ναι. Αυτό δεν συνηθίζεται. Προς Θεού, αλίμονο, αν μπορεί να γίνει συνείδηση για εμάς, το να έχουμε υπερπτήσεις, οι οποίες μάλιστα υπερπτήσεις έχουν αναβαθμιστεί τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες. Mm-hmm. Αυτό το οποίο απλώς θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια κοινή προσπάθεια σχετικής αποσυμπίεσης, η οποία εκφράστηκε με την αμοιβαία ματέωση των δύο ασκήσεων, της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας και της καταιγίδας της δικής μας πλευράς. Και φαίνεται ότι ναι, μεν έχουμε υπερπτήσεις και δεν θα σταματήσουμε να έχουμε ενδεχομένως, αλλά όχι στους ρυθμούς και τους αριθμούς που είχαμε τις περασμένες εβδομάδες. Μάλιστα. Είναι ανοιχτό χωρίς το ενδεχόμενο. Χωρίς αυτό να σημαίνει, να το ξεκαθαρίσω, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν μπορεί να έχουμε εκ νέου ενίσχυση και πολλαπλασιασμό αυτό. Έτσι, απλώς εγώ περιγράφω την κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου, κύριε Φίλη. Είναι περισσότερο ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος. Το θερμό επεισόδιο είναι κάτι το οποίο δεν το επιθυμεί η Τουρκία. Η Ελλάδα προφανώς είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επιθετικότητα ξεπεράσει τα εσκαμμένα και τις κόκκινες γραμμές της. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι στους κεντρικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας να προκαλέσει αυτή τη στιγμή ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα, τόσο γιατί δεν γνωρίζει ποια θα είναι η έκβαση αυτού του θερμού επεισοδίου, όσο και γιατί καταλαβαίνει ότι αν αυτή προκαλέσει πρώτη το θερμό επεισόδιο, γιατί αυτή είναι η επιτιθέμενη, η Ελλάδα είναι πάντα σε θέση άμυνας, αλλά αποτελεσματικής άμυνας, θα εκτεθεί περαιτέρω στα μάτια της διεθνούς κοινότητας σε μια χρονική στιγμή που η Τουρκία θέλει να βελτιώσει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, γιατί έχει ανάγκη τα λεφτά τους. Έχει ανάγκη δηλαδή θα φτάσω και εκεί. Ναι, ωστόσο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο η στάση της Τουρκίας είναι ίδια, διάλεκτη. Σε πρώτη ανάγνωση ναι, έχετε δίκιο. Έτσι φαίνεται να είναι. Και ασφαλώς ακόμα και μετά την αποκομπή του Γιαϊντή δεν νομίζω κανείς να περιμένει ότι θα δούμε αλλαγή της τουρκικής στάσης ή ότι ξαφνικά η Τουρκία θα γίνει πιο υπεύθυνη δύναμη στην περιοχή. Όμως, επειδή αυτή τη στιγμή για τον Τούρκο πρόεδρο η μέγιστη προτεραιότητα είναι η οικονομία και κυρίως να προσπαθήσει να μετριάσει τις συνέπειες που ο COVID-19 έχει αφήσει στην οικονομία και πρωτίστως να μην τους χάσει η οικονομία στα χέρια, να το πω έτσι στην αργό, δεν είναι εύκολο όλα αυτά τα οποία ακούμε από τουρκικής πλευράς να τα δούμε να εξελίσσονται. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στο τι συμβαίνει στη Λιβύη, επί παραδείγματι. Έχει κάπως μειώσει την πίεση που ασκεί στην ελληνική πλευρά σε σχέση με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αν αναφέρεστε στο σύμφωνο με τη Λιβύη, είναι ένα σύμφωνο μέχρι στιγμής το οποίο δεν το αναγνωρίζει τουλάχιστον κανένα ευρωπαϊκό κράτος μέχρι στιγμής. Μα δεν θα μπορούσε να το αναγνωρίσει. Αλίμονο. Είναι τόσο αγεωγράφητο και τόσο παράνομο. Που πραγματικά δεν νομίζω ότι κανείς περιμένει ότι θα βρεθεί έστω και μία χώρα στον πλανήτη να υποστηρίξει αυτό το σύμφωνο. Θεωρείτε ότι η Τουρκία τώρα είναι ένα βήμα πριν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Υπό κανονικές συνθήκες η Τουρκία θα έπρεπε να είναι ήδη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Απλώς δεν υπάρχουν κανονικές συνθήκες γιατί για τον Ερντογάν θα αποτελέσει τεράστιο χτύπημα στον εγωισμό του. Ενώ αυτός είναι που διαφημίζεται ότι έβγαλε την Τουρκία από το 18ο πρόγραμμα στο οποίο είχε βρεθεί πριν από περίπου 10-15 χρόνια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να είναι αυτός που την επαναφέρει. Ο Ερντογάν θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αποφύγει να πιει το πικρό ποτήρι της προσφυγής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι η έσχατη λύση για την Τουρκία, παρά το γεγονός ότι επαναλαμβάνω, υπό κανονικές συνθήκες, λόγω της αναξιοπιστίας της τουρκικής οικονομίας και του ίδιου του Προέδρου. Και λόγω των χρηματοδοτικών αναγκών θα έπρεπε να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κυρίως για να ανακτήσει την αξιοπιστία, γιατί σε χρήματα το δούλου του δεν μπορεί να καλύψει σε καμία περίπτωση τις ανάγκες Τουρκίας. Ναι, μιλάμε για μια τεράστια χώρα βεβαίως, 80 εκατομμυρίων και πλέον ανθρώπων. 17η μεγαλύτερη οικονομία, 17η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Ναι, τώρα διάβαζα βεβαίως ότι στην Τουρκία αναζητούν ήδη και τον διάδοχο του Ερντογάν. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο ισχύει αυτό, ευσταθεί έτσι ως σενάριο. Κοιτάξτε, να σας πω, είναι λογικό
όταν ο πρόεδρος Ερντογάν έχει βασίσει την πολιτική του κυριαρχία στο οικονομικό θαύμα και όταν το οικονομικό θαύμα έχει αρχίσει αυτή τη στιγμή να φθήνει, όχι μόνο να φθήνει, αλλά να γυρίζει μπούμερα σε βάρος του, είναι πολύ λογικό να υπάρχουν σκέψεις για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Νομίζω ότι ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί εκείνη η δυναμική αμφισβήτηση του Ερντογάν ώστε να του ρίξει από την εξουσία. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι οι επόμενες εκλογές υποκανονικές συνθήκες θα είναι το 2023. Σωστά. Βέβαια, είναι πιθανό ο Ερντογάν να φέρει τις εκλογές νωρίτερα υπό τον φόβο ότι δεν θα αντέξει να φτάσει μέχρι το 2023. Όμως, ναι, πράγματι υπάρχει μια συζήτηση, ναι, πράγματι υπάρχει μια αμφισβήτηση στο πρόσωπό του, ναι, πράγματι έχουμε πρώην συνοδοιπόρους και συντρόφους όπως είναι ο Μπαμπατζάν και ο Νταβούτογλου που ήταν μαζί του, ήταν συνιδρυτές του ΑΚΕΠΕ, του κόμματος του Ερντογάν, να τον αμφισβητούν ευθέως και να έχουν διαφοροποιηθεί κάνοντας δικά τους κόμματα, αλλά για την ώρα, δεν φαίνεται με εξαίρεση τον Ιμάμογλου, τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολη, ότι έχει βρεθεί εκείνη η πολιτική προσωπικότητα που θα καταφέρει να συσπυρώσει όλες τις δυνάμεις αντιπολίτευσης, περιλαμβανομένων και των Κούρδων, για να μπορέσουν να κερδίσουν τον Ερντογάν σε μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Πάντως, να ελπίζουμε ότι όλη αυτή έτσι, η κρίση στην γείτονα Τουρκία δεν θα ξεχασπάσει στην χώρα μας. Εμείς βρισκόμαστε βεβαίως επιφυλακή για πανενδεχόμενο. Πολύ σωστά το λέτε. Πράγματι, αυτό το οποίο ελπίζουμε είναι ότι τα εσωτερικά προβλήματα της Τουρκίας δεν θα εξωτερικευτούν προς την Ελλάδα. Είναι ένα σενάριο όμως το οποίο είναι στο τραπέζι, είναι ένα σενάριο για το οποίο η ελληνική πλευρά προετοιμάζεται και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το ξέρει και η Τουρκία, το ξέρουν και οι εταίροι μας. Όμως, στην παρούσα φάση, ξαναλέω, με μεγάλο βαθμό επιφύλαξης, ο Ερντογάν δεν έχει όρεξη για τσακωμούς με την Ελλάδα. Υπάρχουν όμως κάποιοι παρακρατικοί τύποι στην Τουρκία, οι οποίοι έχουν όρεξη για τσακωμούς με την Ελλάδα και τροφοδοτούνται από αυτούς τους τσακωμούς. Και δεν πρέπει καθόλου να μειώνουμε τη σημασία του παρακράτου στην Τουρκία, το οποίο είναι και ιστορικό και έχει και βάθος μέσα στη θεσμική λειτουργία της γειτονικής χώρας. Μάλιστα. Έτσι, με αυτή την κουβέντα, κύριε Φίλη, θα κλείσουμε την τηλεφωνική μας σύνδεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και όσα μας μεταφέρετε. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στην εκπομπή NA Live News να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή NA Live News. Πάμε τώρα στο μέτωπο του κορονοϊού. Δυστυχώς, στην Μεγάλη Βρετανία είναι τραγικός ο απολογισμός των νεκρών, σύμφωνα πάντοτε με το Reuters. Σχεδόν 43.000 οι νεκροί. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον συνάδελφο δημοσιογράφο Γιώργο Νελόπουλο, που βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία. Καλησπέρα από την Ελλάδα. Καλησπέρα από το Λονδίνο, φίλες και φίλοι. Όπως ακριβώς είναι τα πράγματα, όπως τα είπες, δυστυχώς ο απολογισμός και αυτός ο θλιβερός κατάλογος, μέρα με τη μέρα, μεγαλώνει. 43.000 οι νεκροί έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή και σίγουρα αυτός ο αριθμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος στις επόμενες εβδομάδες. Κάτι που άλλωστε το ανέμεναν οι άνθρωποι που ασχολούνται και καταγράφουν τους νεκρούς από τα θύματα του κορονοϊού. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς η Βρετανία βρίσκεται στην χειρότερη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τους θανάτους από τον κορονοϊό και αυτό φυσικά ευθύνεται η πολιτική της κυβέρνησης και που δέχεται καθημερινά πειρά από την αντιπολίτευση αλλά και από τους ίδιους τους πολίτες της Βρετανίας οι οποίοι δηλώνουν μη ικανοποιημένοι από τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα αυτό. Υπήρξε μία σημαντική καθυστέρηση από την κυβέρνηση. Δυστυχώς τα αποτελέσματα τα βλέπετε τώρα εκεί. Ακριβώς. Υπήρξε μία καθυστέρηση κάποιων εβδομάδων που κόστησε πολλές χιλιάδες νεκρούς, πολλές χιλιάδες θύματα, γιατί στην αρχή η τακτική των ανθρώπων οι οποίοι συμβούλευαν τον Μπόρις Τζόνσον να αποφύγει ένα γρήγορο lockdown είχε να κάνει με την γνωστή και περίφημη πλέον ανοσία της Αγέλης. Το σχέδιο δεν περπάτησε με όλες αυτές τις ολέθριες από εκεί και πέρα ανακατατάξεις στο θέμα των νεκρών. Βέβαια το σημαντικό είναι ότι έστω και καθυστερημένα ο Μπόρις Τζόνσον πήρε την απόφαση για γενικό lockdown. Παρόλα αυτά βέβαια σας θυμίζω ότι αυτό το lockdown δεν έχει καμία σχέση με το lockdown της Ελλάδος. Είναι πολύ πιο χαλαρό.
Και αυτό φυσικά, ακόμη και γι' αυτό δέχεται δρυμή κατήγορο η Μεγάλη Βρετανία και ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος, θα θυμίζω και το γνωρίζετε πολύ καλά, κινδύνευσε ακόμη και η ζωή του. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι τον έσωσαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν καν Άγγλοι, αλλά ήταν μετανάστες οι οποίοι δούλευαν ως νοσοκόμοι στο NHS, το περίφημο Σύστημα Εθνικής Υγείας της Βρετανίας, που και αυτό δέχεται πάρα πολλά πειρά. Ένα θέμα το οποίο προβληματίζει το τελευταίο διάστημα είναι κατά το πόσο πλέον θα μπορούν αυτοί οι άνθρωποι συγκεκριμένοι, οι οποίοι έσωσαν τον Μπόρις Τζόνσον, να έρθουν και να εργαστούν στην Μεγάλη Βρετανία από την 1η-1η του 2021, όπως γνωστόν, και τυπικά πλέον θα λήξει η αποχώρηση, θα ολοκληρωθεί μάλλον η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, σωστά. Πείτε μου. Ήθελα να κάνω ένα ερώτημα όσον αφορά και τον ελληνικό πληθυσμό και τους σπουδαστές μας που βρίσκονται εκεί στην Μεγάλη Βρετανία. Όπως ξέρετε, η ελληνική αλλά και η κυπριακή κοινότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη, τόσο εδώ στο Λονδίνο αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία, και αντιμετωπίζει με μεγάλη σκεπτικότητα αλλά και αισιοδοξία παράλληλα τις εξελίξεις. Για τους Έλληνες φοιτητές δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Αυτό που έχει αλλάξει, όπως καταλαβαίνετε, είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη Μεγάλη Βρετανία, εργάζονταν και βρέθηκαν στην Ελλάδα, για το πώς θα μπορέσουν να ξαναεπιστρέψουν πίσω στις δουλειές τους, γνωρίζοντας ότι υπάρχει αυτή η καραντίνα των 14 ημερών. Πάντως, για το θέμα αυτό, ο Υπουργός Εμπορίου είπε ότι θα υπάρχει έλεγχος κάθε 3 εβδομάδες. Σας θυμίζω πάντως ότι δεν πέρασε ούτε μία εβδομάδα που ο Υπουργός Εργασίας, ο Ρίση Σουνάκ, δήλωσε στη Βουλή ότι θα παραταθεί αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα προσφέρει, το furlough same, που θα προσφέρει το 80% του salary του κάθε εργαζόμενου μέχρι και τον Οκτώβριο, για άλλους 4 μήνες. Γνωρίζοντας βέβαια ότι υπάρχει πάρα πολύ αύξηση της ανεργίας και των χαμένων εργασιών. Υπάρχει το ενδεχόμενο να καταργηθεί η διαδικασία της καραντίνας μεταξύ Ελλάδος και Μεγάλης Βρετανίας, και μιλώ κυρίως για το τουριστικό κλάδο, για τους τουρίστες δηλαδή, που θα έρθουν από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα και αντίστροφα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Υπήρξε η χθεσινή έκκληση του κυρίου Θεοχάρη ότι καλό θα ήταν να υπάρχουν αυτές οι διμερές σχέσεις, να το πω, μεταξύ Ελλάδος και Μεγάλης Βρετανίας. Από την δική της πλευρά, η Μεγάλη Βρετανία χθες δήλωσε ότι αυτό το μέτρο θα επαναεξεταστεί και κάθε 3 εβδομάδες. Άρα δεν έχουμε κάτι επίσημο, είναι απλά συζητήσεις μεταξύ ίσως υπουργών. Προτάσεις, θα έλεγα, περισσότερο. Προτάσεις, παύλα ιδέα, γιατί θεωρώ ότι και οι ίδιοι δεν μπορούν ακόμη να το διαχειριστούν. Ναι. Αυτό που υπήρξε σήμερα σαν μια πολύ σημαντική εξέλιξη, ένα οικονομικό θέμα, είναι ότι πως το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε το νέο δασμολογικό καθεστώς για την μετα-Brexit εποχή, που θα αντικαταστήσει ουσιαστικά τους εξωτερικούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας δασμούς ύψους 10%. Παραδείγματος χάρη στα αυτοκίνητα, αλλά και μειώνοντας την επιβάρυνση σε εισαγωγές της εφοδιαστικής αλυσίδας ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, η Βρετανική κυβέρνηση πλέον θα έχει το πάνω χέρι και θα κερδίσει πολλά χρήματα και η οικονομία της θα μπορέσει να ανασάνει, μιας και όπως ξέρετε, λογικό είναι ότι συρρυκνώθηκε. Χαρακτηριστικό είναι η δήλωση του Υπουργού Εργασίας του Ρίση Σουνάκ, ότι μπήκαμε σε μια σοβαρή ύφεση, η οποία δεν την έχουμε ξαναγνωρίσει μετά από το Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο. Χαρακτηριστικό είναι ένα νούμερο να σας δώσω, ότι από τις 15 Μαρτίου έως και τις 12 Μαΐου οι αιτήσεις για τα επιδόματα εργασίας από ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τις δουλειές τους ή είχαν δουλειές και έκλεισαν τα καταστήματά τους έχουν φτάσει τα 2 εκατομμύρια. Και ο αριθμός αυτός των ανέργων θα γίνει πλέον, είπε ο κύριος Σουνάκ, διψήφιος μετά το τέλος αυτού του έτους. Μάλιστα.
Τουλάχιστον υπάρχει μια σημαντική στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης και αυτό είναι το σημαντικό. Ακριβώς. Να επιστρέψω Ακριβώς. λίγο στα του κορονοϊού και να κάνω το εξής ερώτημα. Αν υπάρχουν κρούσματα στην Μεγάλη Βρετανία και αφορούν τον ελληνοκυπριακό πληθυσμό. Ναι, υπάρχουν κρούσματα και ειδικά αυτός ο ιός ήταν πολύ θανατηφόρος στην κυπριακή κοινότητα, με πολλά κρούσματα και αρκετούς νεκρούς. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμη πολύ νωρίς να δοθούν ονόματα στην δημοσιότητα, γιατί όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία που αποφεύγονται να δίνονται ονόματα, παρά δίνονται μόνο στιγνοί αριθμοί που καθορίζουν το ύψος του ποσοστού των κρουσμάτων. Πάντως, η Μεγάλη Βρετανία εδώ και μερικές μέρες βρίσκεται σε μία κάθοδο, η οποία δεν αφήνει περιθώρια βέβαια για πολλά χαμόγελα και για πανηγυρισμούς. Απλά δείχνει ότι η περίοδος του pick-up έχει περάσει και ότι σιγά-σιγά τα κρούσματα μειώνονται. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα ανοίξουν τα καταστήματα και το lockdown θα άρει ο Μπόρις Τζόνσον το lockdown. Οι σύμβουλοι του καθημερινά τον ενημερώνουν. Υπάρχει απίστευτη ενημέρωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όμως είναι σίγουρο ότι τουλάχιστον και τον Ιούνιο είναι πολύ δύσκολο να γίνει άρση του lockdown. Τώρα, πώς είναι η καθημερινότητα εκεί στο Λονδίνο? Πείτε μας, περιγράψτε μας λίγο. Καταρχάς θα πούμε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως φυσικά τα λεωφορεία είναι δωρεάν. Για να μπορούν να μετακινούνται στις δουλειές τους από και προς οι εργαζόμενοι στο NHS. Από εκεί και πέρα υπάρχει προτροπή. Αυτό που υπάρχει εδώ στην Μεγάλη Βρετανία και δεν υπάρχει στην Ελλάδα είναι πως δεν υπάρχουν απαγορεύσεις όπου οι πολίτες χρειάζεται να στέλνουν SMS είτε χρειάζεται να τιμωρούνται με κάποια πρόστιμα. Δεν υπάρχουν πρόστιμα. Είναι θετικό αυτό. Ναι. Είναι θετικό, αλλά η εικόνα η οποία υπάρχει είναι δυστυχώς λίγο θλιβερή με την έννοια ότι πάρα πολλοί κόσμοι βρίσκεται κυκλοφορεί ελεύθερα χωρίς χρήση μάσκας ή γαντιών. Μάλιστα. Έχουμε τέτοιες εικόνες δηλαδή μετακινήσεων και συνωστισμού. Ακριβώς. Ο συνωστισμός είναι τραγικός και αν μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να βρεθούμε σε ένα διόροφο λεωφορείο, θα βλέπατε ότι οι περισσότεροι δεν φορούν μάσκες, δεν φορούν γάντια, πιάνουν παντού. Δεν έχουν καταλάβει ίσως και την κρισιμότητα της κατάστασης και απορούμε βέβαια, διότι τα νούμερα είναι υψηλότατα. Ειλικρινά πιστεύετε με απορώ και εγώ, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι ζούμε σε μια χώρα όπου οι νεκροί έχουν περάσει 40.000 και ο κόσμος είναι τόσο χαλαρός και ήρεμος που ελάχιστοι είναι αυτοί που δείχνουν να έχουν συνειδητοποιήσει το μέγεθος αυτής της τραγωδίας. Και δεν μιλάμε για μια χώρα όπως στην Ελλάδα που τα νούμερα είναι τριψήφια, αλλά μια ολόκληρη πόλη ουσιαστικά έχει αποδεκατιστεί και δεν ξέρουμε τι θα γίνει για τις επόμενες εβδομάδες. Και αυτό είναι τραγικό. Είναι, δυστυχώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Ελπίζουμε βέβαια να καταλαγιάσει η κατάσταση στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι αναγκαίο να καταλαγιάσει. Ακριβώς. Είναι αναγκαίο και θα πρέπει να μπει επιτέλους μια τελεία σε αυτόν τον τραγικό απολογισμό των ανθρώπων και των ζώων που χάνονται. Γιατί ξέρετε, αν σκεφτείτε πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια ιστορία. Και δράτωτας της ευκαιρίας να με επιτρέψετε να πω πριν κλείσουμε αυτή την σημερινή μας σύνδεση ότι ήδη στα παράθυρα των σπιτιών εδώ στη Μεγάλη Βρετανία άρχισαν να εμφανίζονται ζωγραφιές μικρών παιδιών με κίτρινες καρδιές που ουσιαστικά η κάθε κίτρινη καρδιά αποτυπώνει μία χαμένη ανθρώπινη ψυχή που έφυγε από κοντά μας λόγω του θανατηφόρου ιού του κορονοϊού του COVID-19. Και όπως φαίνεται ότι πολύ πολύ σύντομα, τις επόμενες ημέρες, όλη η Μεγάλη Βρετανία θα πλημμυρίσει από αυτές τις κίτρινες καρδιές που θα μας θυμίζουν τους ανθρώπους που δεν θα βρίσκονται πλέον μαζί μας. Ναι. Κύριε Νελόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και εσείς καλό βράδυ. Καλό βράδυ από το Λονδίνο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στην εκπομπή Ένα Live News.
Επιστροφή λοιπόν κυρίες και κύριοι στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής ένα Live News. Μέσα από την εκπομπή μας δυστυχώς προκλήθηκε έτσι μια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Δήμαρχο της Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη και τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ο τόπος της ζωής μας» Μάκη Παπαδόπουλο. Αφορμή υπήρξε η αποχώρηση του κυρίου Παπαδόπουλου από την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε ως θέμα συζήτησης το ακίνητο το οποίο θα πρέπει ή όχι δεν ξέρουμε, θα το αποφασίσει αυτό η Δημοτική Αρχή της Καβάλας, θα το παραχωρήσει για την κατασκευή του αγωγού που θα διαπερνάει βεβαίως και από την περιοχή μας. Από εκεί και έπειτα υπήρξαν έτσι σκληροί χαρακτηρισμοί από την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου όσον αφορά την δράση του Δημάρχου της Καβάλας μέχρι και σήμερα. Άμεση ήταν η απάντηση. Έχουμε το ρεπορτάζ, πάμε να το δούμε, αξίζει να το δούμε. Οξύνθηκε η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Δήμαρχο Καβάλας Θεόδωρο Μουριάδη και τον επικεφαλής της παράταξης «Ο τόπος της ζωής μας» Μάκη Παπαδόπουλο. Αφορμή στάθηκε τόσο η αποχώρηση του Μάκη Παπαδόπουλου από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, αλλά και οι αιχμές εναντίον του κυρίου Μουριάδη ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα ή μετέρων και φίλων. Ο Δήμαρχος της Καβάλας απάντησε μέσα από την εκπομπή ένα live. Δεν είναι όμως οι φίλοι μου, δεν είναι ούτε οι κολλητοί μου. Λοιπόν, ναι. Με αυτές τις ανοησίες περί φίλων και κολλητών χάσαμε, τέλος πάντων, ένα ή είχαμε πολλές πιθανότητες να το χάνετε πάρουμε. Χάνετε χρόνο, λέτε. Χάσουμε, αυτό εννοείται, κύριε Δήμαρχε. Όχι, χρόνο δεν χάνουμε και θα σας πω γιατί δεν χάνουμε χρόνο. Χάσαμε τη δυνατότητα να πάρουμε χρήματα για τη Χερσόνησο της Παναγίας. Αλλά με τη λογική αυτή που είπατε, χάσαμε αυτό που χάσαμε. Ευτυχώς όμως υπάρχει μια, εγώ θα πω, παρόλο ότι ήμουνα από τους θειασότες της απλής αναλογικής, ευτυχώς όμως η κυβέρνηση κατάλαβε το τι έχει γίνει, έχει δώσει όπλα πλέον στους δημάρχους και έτσι δεν πρόκειται ποτέ να με εμποδίσει κανείς στο ΕΣΠΑ να βάλω κάποια έργα. Ότι ο Δήμαρχος δεν ψάχνει συνομιλητές για να μπορούμε να λύνουμε τα μεγάλα θέματα για το Δήμο μας, αλλά ψάχνει και μας αντιμετωπίζει σαν αντιπάλους. Διότι, αν είναι έτσι όπως τα λέτε και όπως τα εκφράζετε, που εγώ συμφωνώ ό,τι και να μου πείτε, θα έπρεπε από πριν να κάνει μια συζήτηση τουλάχιστον με εμάς τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Δεν θέλει να συνεννοηθεί και δεν θέλει να συνεννοηθεί για τα αυτονόητα. Άρα λοιπόν η κριτική χρειάζεται. Η καλοπροαίρετη όμως κριτική και όχι η κριτική για την κριτική. Σαν τις ανακοινώσεις που πήρατε παραδείγματος χάρη σήμερα. Άλλωστε δείχνει ότι τον πιάνει τον Δήμαρχο, έχει μια αλλεργία στην κριτική που το κάνουμε, αλλά είναι τεκμηριωμένη. Και ξέρει ότι έχουμε δίκιο και αυτό το πράγμα τον ενοχλεί. Δεν γίνεται να μην μιλάμε. Δεν γίνεται να μην του λέμε τις απόψεις. Να μιλάτε και να κάνετε επικοδομητική αντιπολίτευση, κύριε Παπαδόπουλε. Βλέπουμε ότι η διοίκηση μετά από 9 μήνες έχει σημάδια αστάθειας, δείχνει μπερδεμένη, δείχνει μια προχειρότητα και δείχνει αδυναμία να διαχειριστεί θέματα, ακόμα και τα πιο απλά. Αν είμαι καλός δήμαρχος ή αν είμαι κακός δήμαρχος. Αυτό θα το δούμε στο τέλος στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Αυτά λοιπόν και από την αντιπαράθεση έτσι, των δύο πολιτικών ανδρών. Ελπίζουμε βεβαίως να μην συνεχιστεί ή αν συνεχιστεί να είναι σε επίπεδο επικοδομητικό τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Αφορά το αίτημα μη κυβερνητικής οργάνωσης, η οποία εδρεύει στην Καβάλα και ζητά από το κράτος καπνοποθήκη στο Περιγιάλι, έτσι ώστε να διαθέσει τους χώρους της καπνοποθήκης σε φοιτητές. Το θέμα θα συζητηθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όμως υπάρχει μία επιφύλαξη από την πλευρά των φορέων της Καβάλας και των τοπικών αρχών. Και με αυτό το βίντεο, κυρίες και κύριοι, να σας καληνυχτήσουμε σε αυτό το σημείο, στις 9 ακριβώς. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Παπάζογλου και βεβαίως για όλες τις τελευταίες εξελίξεις ενημερώνεστε στο www.enanews.gr. Καλό σας βράδυ.
ένα από τα ζητήματα τα οποία απασχολεί την τοπική επικαιρότητα, από ό,τι φαίνεται, αποτελεί το ενδιαφέρον για να αξιοποιηθεί καπναποθήκη στο Περιγιάλι από μη κυβερνητική οργάνωση. Από ό,τι φαίνεται, ζητείται η γνωμοδότηση επί αιτήματος συγκεκριμένης μη κυβερνητικής οργάνωσης που εδρεύει στην Καβάλα, η οποία ζητά από το κράτος την καπναποθήκη στο Περιγιάλι, γνωστή ως καπναποθήκη Κούφλερ. Εκεί θέλει λοιπόν υλοποίηση επένδυση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, μάλλον μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος, προκειμένου να φτιάξει χώρους διαμονής των φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Επιφυλάξεις λοιπόν διατύπωσε και η παράταξη Κατσιμίγα, ενώ και ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Κώστας Αντωνιάδης διευκρίνησε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση γνωμοδοτεί για την απόφαση πολυετούς παραχώρησης του ακινήτου, το οποίο θα λάβει τελικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο ανήκει και το κτίριο. Το Υπουργείο, ωστόσο, θα διαμορφώσει και τους όρους της παραχώρησης εφόσον αυτή εγκριθεί. Το θέμα εισάγεται στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου με γνωμοδότηση για το αίτημα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία Λίκνο Αγάπης για παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση ακινήτου μετά των κτηριακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 4061-2012. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μια καπνοποθήκη όπου τελευταία στεγαζόταν ο Εθνικός Οργανισμός Καπνού, ο οποίος έφυγε από το συγκεκριμένο κτίριο το 1983. Το κτίριο αυτό βρίσκεται, βρίσκεται εκεί κοντά στο Περιγιάλι, στο βεζινάδικο του Μπέλου, και από το 1983 είναι ένα τετραόροφο κτίριο. Από το 1983 μέχρι και σήμερα, δηλαδή για 17 συναπτά έτη, παραμένει κλειστό και έχει γίνει επίσης μονάδα σημείο μόλυσης και υπάρχουν και θέματα δημόσιας υγείας, γιατί υπάρχουν χόρτα, έχει γίνει περιστερώνας, καθώς επίσης και έχουν καταγγελίες για φίδια. Επομένως, είναι ένα κτίριο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ακατοίκητο, ένα κτίριο το οποίο γκρεμίζεται, ένα κτίριο που για 37 χρόνια κανένας φορέας είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού δεν το ζήτησε από το κράτος. Έχουμε αυτή την αίτηση από τη συγκεκριμένη εταιρεία, από όσο επαναλαμβάνω είναι μια εταιρεία αστική, επωνυμία Λίκνο Αγάπης, όπου έχει κάνει την αίτηση στο Υπουργείο και το Υπουργείο έχει διαβάσει το φάκελο σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και το Περιφερειακό Συμβούλιο, για να γνωμοδοτήσει. Τα ζητήματα λοιπόν που από ό,τι φαίνεται πρόκειται να απασχολήσει την τοπική κοινωνία της Καβάλας αλλά και συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου, από ό,τι φαίνεται είναι αξιοποίηση της συγκεκριμένης καπναποθήκης, κυρίες και κύριοι, που εδρεύει και βρίσκεται στο Περιγιάλι. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν υπάρχει ενδιαφέρον από μη κυβερνητική οργάνωση να δημιουργήσει φοιτητικές εστίες για το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και συγκεκριμένα για το παράρτημα της Καβάλας. Ωστόσο, αντιδράσεις υπήρξαν από την τοπική κοινωνία, αλλά φυσικά και το μέλλον όσον αφορά για το αν θα γίνει σωστή δουλειά. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, από ό,τι φαίνεται, η αξιοποίηση πρόκειται να γίνει μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος. Φοβάμαι κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Δεν έχω στοιχεία επαρκή για να βγάλω ασφαλή συμπεράσματα. Ναι. Δηλαδή, ζητάει μια μη κερδοσκοπική εταιρεία ένα κτίριο να το παραλάβει για να δημιουργήσει, πώς θα δημιουργηθεί, τι θα γίνει, ποια οικονομικά. Από ό,τι διαβάζω εδώ, θέλει λέει να υλοποιήσει μια επένδυση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να φτιάξει χώρο διαμονής φοιτητών. Ναι, αλλά εγώ από ό,τι έχω ενημερωθεί, τουλάχιστον στην σφαίρα της δημόσιας συζήτησης, ναι, ούτε προς το ΤΕΙ, προς το Πανεπιστήμιο, προς την Βρετανία, υπήρχε μια πρόταση και κανείς δεν είναι ενημέρωση τελικά. Μάλιστα. Δεν θέλω ούτε να εκφραστώ θετικά ούτε αρνητικά. Εγώ νομίζω ότι τέτοια πολύ σοβαρά θέματα, ναι, σε περιοχές ευαίσθητες όπως είναι και το Περιγιάλι στην Καβάλα, καλό είναι να είμαστε και προσεκτικά και προσεκτικοί και στο τι λέμε και στο τι γνωμοδοτούμε και στο τι εν τέλει αποφασίζουμε.